Εντάξει, ό,τι έχουμε κάνει, ό,τι δεν έχουμε κάνει. Και ας κάνω μια γενική ενημέρωση για τα θέματα της ομονίας. Και μετά, αν μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι προτείνετε, θέλετε, και να σας απαντήσω. Αυτή η διοίκηση, τελευταίες 60 μέρες, δουλεύει νύχτα μέρα για να μπορέσει να ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα που είναι δεδομένα ότι υπάρχουν. Τι έχουμε καταφέρει στις τελευταίες 60 μέρες? Έχουμε καταφέρει πρώτον να περάσουμε τα κριτήρια, παρόλο ότι κάτι θεωρούσαμε ότι δεν θα τα περάσουμε. Και μεταξύ μας, έχει πως η μισή ήδη είχε περάσει από το μυαλό μας. Αλλά με βάση τις άγνες προσπάθειες ολόκληρου τα καταφέραμε. Και να δώσω κάποια παραδείγματα προβλημάτων που είχαμε με παλιούς πρόσφεστες που είχαμε προστούμενα και τους οποίους έχουμε πλήρη εξοφλήσει 39 του 2020. Και αναφέρομαι στον Περκουνιό, στον Μπενταλιά, στον Γεύρης, στον Κασέγε, στον Λουαλούα, στον Εσπασάτη, στον Λεμονί, στον Γιώργο Λοΐζου, στον Ανδρέα Νικολάου, στον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο, στον Χριστόφορο Λοΐζου. Αυτή παιδιά είναι 11 άτομα τα οποία έχει εξοφλήσει και μόνο. Μόνο 39. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι κάποια μεγάλη και σημαντική δουλειά στο οικονομικό του θέμα. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι όμως μας βοήθησαν με τον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Ήταν ειλικρινοί μας. Μας έδωσαν όταν έπρεπε την βοήθεια που που ζητήσαμε, και αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και ως 11. Αλλά η ομόνια θα γίνει εντάξει μαζί. Άρα ο οποίος είχε να κάνει λεφτά από την ομόνια δεν θα τα χάσει. Και αν έχει οικονομικό πρόβλημα στην παρούσα περίοδο, εντάξει, το έχει. Αλλά δεν έχασε κανένα λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 2-3 χρόνων χρωστούμενα. Και έδειξαν υπομονή και εμπιστοσύνη στους σωματείων και πήραν τα λεφτά. Και δεν εννοώ. Ή το συμβούλιο εν τη σοφία του αποφάσισε να βάλει έναν πρόστιμο στους ποσφαιριστές. Δεν έχει σημασία να το ρίξει στους πρόστιμους. Όχι γιατί δεν είναι καλοί ποσφαιριστές. Διότι είναι πάρα πολύ καλοί ποσφαιριστές και πιστεύουμε σε αυτούς. Απλώς πρέπει και ήδη να πιστέψουν περισσότερο. Χάσαμε ένα αρκετά παιχνίδια φέτος. Δεν του να πει ότι ήταν μέσα στη χάρη. Δεν κάνω κριτική στους εαυτούς μας. Κριτική κάνω στους εαυτούς μας. Και εξηγούμε. Το πρόστιμο που έχει αποφασίσει ο Συμβούλιο το έχει βάλει με τέτοιο τρόπο που να έχει πει. Όχι να τιμωρήσει, αλλά να του δώσει κίνητρο για να παίξουν καλύτερη μπάλα, την οποία γνωρίζουν. Η Ομόνια έχει στόχους. Και όταν υπογράφουν τα συμβόλαια, όλοι οι ποδοσφαιριστές τους γνώριζαν. Δεν ήταν κάτι άλλο που είναι. Όταν από την Ομόνια έχουν στην Κίνη, είσαι πάρα πολύ μακριά από το στόχο σου, που είναι περίπου το 25% του πρωταθλήματος, πρέπει κάτι να κάνεις. Και το συμβούλιο εν τη σοφία του αποφάσισε να τα αποφάσει. Όποιος θέλει και μπορεί να αγωνίζεται στην Ομόνια είναι πρόσφατο. Όποιος δεν θέλει και δεν νιώθει καλά, υπάρχει τρόπος να αρθεί να μας πει παιδιά, ξέρεις, δεν νιώθω καλά, να βρούμε μια λύση συνεργατική πάντοτε, θα πάει αλλού. Αλλά κανένας πώς πέσεις δεν δικαιούται να τερματίσει στον πόλεμο. Διότι είναι όλοι πληρωμένοι με βάση τους συμβόλαια τους έγκαιρα. Όλοι. Όλοι. Και το τονίζω. Και προκαλώ οποιοδήποτε να βγει δημόσια να πει ότι δεν είναι πληρωμένος και έγκαιρα από την ομάδα.
Επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πληροφόρηση και δεν ευθύνονται μέσα μας οι ενημερώσεις. Παρεπιπτόντως, δεν είναι κάτι προς εσάς. Είναι κάτι που έχει γίνει, είναι γεγονότα, δεν ευθύνεστε. Εσείς παίρνετε πληροφορίες από διάφορους και μετά τις λέτε. Και να μην μου πείτε ότι έχω κάτι από εδώ. Πρέπει να είναι κρίσματιση. Όχι μόνο είναι πληρωμένοι. Για να καταλάβετε, υπάρχει μια συμφωνία παλαιών δεδουλευμένων προσφυγιστές παλιούς, η οποία είναι πληρωμένοι προσφυγιστές μέχρι και τον Οκτώβριο. Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, παρά την κρίση των τραπεζών, παρά την κράτη καταραίου, παρά ότι οι κυβερνήσεις πάνε σε μηχανισμούς, πάνε δεξιοτικού, η ομόνια κατάφερε με αυτή την οικονομική δυσκολία να είναι εντάξει της υποχρεωστής, παρόλο ότι είναι και μακριά από τους όρους της. Και πιστεύω ότι ίσως μια είναι η ομάδα στο κυβερνό καταφήμα να μπορούν να είναι εντάξει στις πληρωμές του, όσο είναι η ομόνια αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν είναι τους προσφέρεστες μας, κανείς παίκτης της ομάδας μας δεν είναι για εκφράσει την πρόθεση να αποχωρήσει. Κάνουμε αυτό μαζί. Η Ομόνια Αραβική είναι μεγάλη ομάδα και αυτή είναι ο δρόμος. Και πιστεύω ότι η Ιραγή που οι παίκτες θα κληθούν να αγωνιστούν, ό,τι θα αγωνιστούν, θα είναι το καλύτερο που η φανέλα μου φορά. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται είναι συλλογικές και δεν είναι ατομικές. Ούτε ένα άτομο παίρνει, ούτε δύο άτομα. Είναι συλλογικές. Γι' αυτό να κάποιος διαφωνεί με έναν αποφασίστη δεν σημαίνει ότι δεν την ακολουθεί. Σε ένα συμβούλιο, σε μια οικογένεια, μπορεί κάποιος να έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά πάντα διαρρεσκεί η πλειοψηφία. Δεν έχω κάτι υπόσχετο να πω. Ευχαρίστω να ακούσω οτιδήποτε μου. Αλλάζουμε λοιπόν την ότι η Κυριακή έχει ένα αγώνα που οφείλεται απέναντι στον κόσμο μας, ο οποίος μας έχει συγκαταστεί τα μέγιστα με πολύ σωστή διαφορά. Θέλω να ευχαριστήσω και να τον καλέσω την Κυριακή να τους πει κάτι. Με όλες τις οικονομικές δυσκολίες που ξέρουμε ότι έχει ο αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό είχαμε δώσει την τιμή του εισιτηρίου να μπορεί να έρθει. Ας είναι την Κυριακή μια νέα βαθμή και να ξεκινήσουμε από εκεί που έπαιρνε ένα σημαντικό. Δεν σταματούμε να προσπαθούμε. Αυτό είναι το κοινό μας. Έστω και να είμαστε πολύ μακριά και το αναγνωρίζουμε. Έστω και να είναι οι κοινότητες μας είναι γεωμένες. Δηλαδή σταματούμε να προσπαθούμε.